Ένας ακόμα προϋπολογισμός, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του κεφαλαίου, στην ενίσχυση του παραπέρα, βαθιά αντεργατικός, αντιλαϊκός, που υπηρετεί βέβαια τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη που πάντα προϋποθέτει την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, την απόσπαση ολοένα μεγαλύτερης υπεραξίας από την εργατική δύναμη για διευρυνόμενη αναπαραγωγή κερδών και κεφαλαίου. Αυτή είναι η κανονικότητα, κύριε Βλάχο, που εσείς υπηρετείτε. Οι κίνδυνοι από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας επιδρούν αρνητικά. Αποτελεί μια ακόμα δικαιολογία να χτυπηθεί ακόμα παραπέρα ο μισθός, οι εργασιακές σχέσεις και τα όποια μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους εργοδότες. Αποτυπώνονται σε αυτόν οι πάνω από 700 αντεργατικοί αντιλαϊκοί εφορμαστικοί νόμοι των τριών μνημονίων που γονάτισαν τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα τους νέους ή τις νέες. Αποτυπώνει αυτός ο προϋπολογισμός το φιλικό επενδυτικό κλίμα με τις φοροαπαλλαγές, με το νέο φορολογικό νόμο, τον ανδεξιακό νόμο που ικανοποιεί κάθε αξίωση των επιχειρηματικών ομήλων για νέα παιδεία και κερδοφορίας σε γη, αέρα και θάλασσα, την αξίωσή τους για μη επιστροφή στο παρελθόν και τις παθογένειες όπως χαρακτηρίζουν τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, τις βαθιές ανατροπές στο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα νέα όπλα απέναντι στους εργαζόμενους, τις ρυθμίσεις για το Μητρώο των Συνδικάτων, την ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιδιώκεται να εμποδίσετε την οργάνωση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους, στους διοικητικούς αγώνες με τα νέα εμπόδια για την απεργία. Αποτυπώνει αυτός ο προϋπολογισμός την αδίστακτη πολιτική, όπως αποτυπώθηκε με τον Ηρακλή που αρπάζει το βιός του λαού αφού πρώτα τον χρεοκόπησε. Τους πληστηριασμούς, πάνω από 100.000 προβλέπονται το επόμενο διάστημα και της πρώτης κατοικίας και μάλιστα χωρίς καμιά διαμαρτυρία. Γιατί αυτή έγινε ιδιώνυμο αδίκημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο προϋπολογισμός υπολογίζει αύξηση του ΑΕΠ στο 2,8%, αντίστοιχα η αύξηση για τους εργαζόμενους στο 1,2%. Τα ωφέλη από την αύξηση παραγωγικότητας τα καρπώνεται το μεγάλο κεφάλαιο. Για τους εργαζόμενους προβλέπεται παραπέρα συρρήκνωση του μεριδίου των μισθών. Για ένα μέρος η μικρή αύξηση του μισθού, ιδιαίτερα από την ορίμανση, θα εξαναμειστεί μέσα από την αύξηση της φορολογίας, αφού προβλέπεται ότι οι φόροι για τους εργαζόμενους μέσα στο 2020 θα είναι 1,5 δις ευρώ αυξημένοι σε σχέση με το 2019. Η έμεση φόροι, ο φόρος εισοδήματος είναι αυξημένοι, όπως είπαμε, για το 2020. Η ανεργία είναι σταθερά σε ψηλά επίπεδα. Η ανεργία απροστάτευτη αξιοποιείται για να μεταφέρονται δις ευρώ στους εργοδότες με διάφορα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία. Αξιοποιείται για να περνάνε όλα αυτά τα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Η σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα συνεχίζει να ανατρέπεται. Το 2018 το 60% των νέων συμβάσεων είναι μερικής απασχόλησης. Το 43% των εργαζομένων αμείβεται με κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Το 2009 οι νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ήταν 79% και οι συμβάσεις μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης τότε 21%. Το 2016 οι νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ήταν μόλις 45% και οι συμβάσεις μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης 55%. Στον τουρισμό, που δεν πέρασε κρίση, έχουμε 14 μορφές ευέλικτης εργασίας. Η μικρή μειοψηφία δουλεύει με σταθερή εργασία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει βέβαια μεγάλη προθυμία για την ικανοποίηση των νέων αξιώσεων του κεφαλαίου. Εξάλλου, αυτή ήταν και η δέσμευση και γι' αυτό ανέλαβε την στήριξή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί ότι τον ταυτίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσιάζεται ως το μικρότερο κακό, ως προοδευτική δύναμη. Η ζημιά όμως που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Η προσφορά στο βάρβαρο σύστημα είναι ανεκτήμητη. Με αριστερή ρητορική ικανοποίησε κάθε αξίωση των επιχειρηματικών ομήλων σε βάρος των εργαζομένων. Υλοποίησε τις επιλογές αστικής τάξης με τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Μετέτρεψε τη χώρα σε στόχο των ανταγωνιστριών υπεριαλιστικών δυνάμεων. Απογοήτευσε εργαζόμενους, λαϊκά στρώματα, συνέβαλε στην άνοδο του συντηρητισμού.
Καλούμε όλους αυτούς σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, σε αντεπίθεση, σε ρήξη για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε ή όχι όλο το νομοθετικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο? Δεν ψήφισε το τρίτο μνημόνιο μαζί με τους άλλους? Προχώρησε ή όχι στη ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, των λιμανιών, της ενέργειας, τις οποίες τώρα ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία? Ενεργοποίησε ή όχι τον νόμο Βρούτσι που κατάργησε τη διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό? Διατήρησε ή όχι όλο το πλαίσιο που είχε διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά τώρα καταργούνται? Διατήρησε ή όχι τις ενώσεις προσώπων εργαλείων των εργοδοτών με τις οποίες μείωσαν τους μισθούς με το μέσο όρο να συγκλίνει στα κατώτερα επίπεδα? Ένα εργαλείο που τώρα η Νέα Δημοκρατία το αξιοποιεί ακόμα περισσότερο για να φτάσει το μέσο όρο του μισθού στα κατώτερα επίπεδα των 650 ευρώ. Κατάφερε ή όχι συντριπτικό πλήγμα στο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης με τον νόμο Κατρούγκαλου που ισοπαίδωσε τις συντάξεις και τις παροχές των εργαζομένων? Αυτός δεν αποτελεί τη βάση για την οριστική κατάργηση του κοινωνικού του χαρακτήρα και την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος? Πάνω σε αυτόν δεν πατά σήμερα η Νέα Δημοκρατία για να φέρει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο εναρμονισμένο σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιώντας πλήρως τους τρεις πυλώνες με κύριον αυτόν της ιδιωτικής ασφάλισης? Για να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά μέτρα, αξιοποιούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι αστικές δυνάμεις, τις δυνάμεις καταστολής, την κρατική τρομοκρατία. Βέβαια δεν είναι προνόμιο της Νέας Δημοκρατίας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο έκανε. Χτύπησε συνταξιούχους, εργαζόμενους, αγρότες, φοιτητές, μαθητές. Με όλα αυτά η εργοδοτική τρομοκρατία έχει πιάσει ταβάνι. Έχουν ξεσαλώσει. Νομίζουν ότι αυτή η κατάσταση του φόβου που οδηγεί στη σιωπή θα είναι μόνιμη, ότι θα υποταχθεί η εργατική τάξη. Εδώ όμως υπάρχει το ΚΚΕ. Δεν θα τα καταφέρει. Ό,τι μέσο και αν αξιοποιείτε, όσους περιορισμούς και αν βάλετε, το εργατικό κίνημα δεν θα μπει στο γύψο. Θα ανασταχθεί, θα μαζικοποιηθεί και αργά ή γρήγορα, γιατί η τάξη θα τα διοικήσει όλα, γιατί όλα τις ανήκουν. Τις ανήκει μισθός που είναι καλύπτει τις ανάγκες. Εσείς ποτέ δεν θα τον ικανοποιήσετε, γιατί υπερίπτει τα κέρδη. Τις ανήκει σταθερός συνεχής χρόνος εργασίας, με 35ωρο, 7ωρο, για να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να τον κάνει ό,τι θέλει. Εσείς είστε απέναντι. Υπηρετείτε την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργατών για να παράγουν μεγαλύτερη υπεραξία για τους επιχειρηματικούς ομίλους που υπηρετείτε. Της ανήκει ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με την επιστήμη στην υπηρεσία της. Εσείς προωθείτε τις ΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την παραπέρα εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτό αξιώνει οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Της ανήκει ένα σύστημα παιδείας που θα μορφώνει τα παιδιά της. Της ανήκει αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που θα παρέχει σε κάθε εργαζόμενο ασφάλεια από κάθε κίνδυνο και σύνταξη των αναγκών της. Τους ανήκουν όσα κλέψατε. Τους ανήκει η 13η σύνταξη. Εσείς που θα καταργούσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον υλοποιείτε, τον διορθώνετε και ανοίγετε διάπλατα το δρόμο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όπου οι εργαζόμενοι θα είναι επενδυτές και όχι ασφαλισμένοι. Θα ρισκάρουν λίγο, μέτρια ή πολύ, παίζοντας σε χρηματιστηριακά προϊόντα τη σύνταξή τους, τις ασφαλιστικές παροχές. Θα ξέρουν τι θα πληρώνουν, όχι όμως τι θα πάρουν πίσω. Της ανήκει της εργατικής τάξης το δικαίωμα στη σύγχρονη κατοικία. Εσείς καταργήσατε τον ΟΕΚ. Συνεχίζουν όμως να πληρώνουν εισφορές οι εργαζόμενοι χωρίς να υπάρχει στεγαστικό πρόγραμμα. Της ανήκουν ξεκούραση, διακοπές, πολιτισμός. Εσείς καταργήσατε την εργατική εστία που είχε προγράμματα έστω για λίγους δικαιούχους. Για όλα αυτά καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες που είναι τα μεγαλύτερα θύματα της πολιτικής σας να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο των συνδικάτων τη Δετάρτη 18 Δεκέμβρη 6.30 ώρα στα Προπήλαια να πούν όχι στον προϋπολογισμό, να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.